μεσημέρι, εκείνη την ημέρα έγιναν όσα δεν έπρεπε να έχουν γίνει. Με αυτή τη φράση αποτυπώνουν, σε αυτή τη φράση αποτυπώνουν όσα έζησαν κατά τη διάρκεια της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, άνθρωποι που πάλεψαν με τις φλόγες ή είδαν μπροστά στα μάτια τους να χάνονται οι δικοί τους άνθρωποι, να πνίγονται, να καίγονται. Οι εικόνες καταστροφής, οι εικόνες πολέμου περιέγραψαν στη διάρκεια των καταθέσεών τους, έριξαν μεγάλες ευθύνες στο λιμενικό που δεν έστειλε κανένα σκάφος εκείνη την ώρα να περισσώσει τους ανθρώπους που χρειάστηκε να κολυμπούν μόνοι τους και να παλεύουν με τα τεράστια κύματα για να σωθούν. Ευθύνες στην αστυνομία για το μποτιλιάρισμα, για την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, που ουσιαστικά δεν μπορούσε κανείς να ξεφύγει από όσα γίνονταν μπροστά στα μάτια του. Με σπασμένη φωνή ξαναζούνε εκείνες τις απερίγραπτες, όπως τις χαρακτήρισαν, σκηνές, τις σκηνές όπου η ζωή τους βυθίστηκε στο πένθος, χάνοντας τους δικούς τους ανθρώπους. 104.